Την προηγούμενη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον δρόμο Μυτιλίνης Κρατήγου από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η Περιφερειακή Αρχή μετά από το πρόβλημα που είχε προκύψει τα προηγούμενα χρόνια, όπου στερούνταν περιβαλλοντικούς όρους αυτός ο δρόμος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν οποιασδήποτε εργασίες τόσο στην οδό όσο και στο παράκτιο μέτωπο. Έτσι, τα επόμενα βήματα, αφού τώρα έχουμε πλήρη το φάκελο, θα υποβάλουμε τις επόμενες μέρες στην εκτιματική υπηρεσία το φάκελο αυτό, ώστε να ετοιμάσει την εισήγηση προς το Υπουργείο Οικονομικών για να έχουμε την τελική έγκριση εντός εισαγωγικών νομιμοποίησης του δρόμου. Αυτό ανοίγει το δρόμο για εργασίες, έργα συντήρησης οδού, αλλά ανοίγει το δρόμο και για έργα στο παραλιακό μέτωπο. Γνωρίζω ότι υπάρχει στο σχεδιασμό για ανάπλαση της παράκτειας ζώνης μαζί με ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο. Είναι ευκαιρία τώρα, ξεμπλοκάρουν, μπορούν μάλιστα να υποβληθούν τέτοια έργα που φυσικά είναι αρμοδιότητα του Δήμου στο νέο ΕΣΠΑ 21-27, στη νέα βιώσιμη αστική ανάπτυξη για την οποία έχουμε προϋπολογίσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Και από το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους θα ανοίξουν οι σχετικές προσκλήσεις και μπορεί ο Δήμος να υποβάλει την πρόταση. Το επόμενο βήμα είναι η κτηματική υπηρεσία να κάνει την εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Παίρνουμε την έγκριση, μετά ο δρόμος καταλήγει να είναι νόμιμος, επομένως μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε ενέργειες είτε συντήρησης από πλευράς της περιφέρειας, είτε το άλλο που σας είπα από πλευράς του Δήμου. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει. Αυτό το οποίο ήταν και περιμέναμε ήταν η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Ήδη η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας το Φεβρουάριο με ομόφωνη απόφαση είχε συμφωνήσει, είχε γνωμοδοτήσει θετικά. Τώρα είχαμε αυτό το ευχάριστο. Νομίζω ότι τόσο η κτηματική υπηρεσία όσο και το αρμόδιο Υπουργείο δεν θα αργήσει να μας δώσει την έγκριση. Το νέο ΕΣΠΑ είναι σε αυτή τη φάση, είναι η τελική φάση διαβούλευσης. Τις επόμενες μέρες θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αναμένουμε την έγκριση προς το τέλος του έτους, αρχές Ιανουαρίου το αργότερο, και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τις πρώτες προσκλήσεις, το υπολογίζουμε μετά το Πάσχα του 2022. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν τόσο την περιφέρεια και τις διευθύνσεις τεχνικών έργων για έργα, αλλά τόσο και τους Δήμους. Να ξαναπούμε ότι είναι πολύ αυξημένος ο προϋπολογισμός, είναι 394 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 40% πάνω από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, άρα χωράνε όλα τα έργα. Έχει σημασία να τρέξουμε αυτή την περίοδο και να οριμάσουμε μελέτες ώστε να μπορέσουμε με το νέο έτος να τις εντάξουμε και να τις δρομολογήσουμε. Για να το συνδυάσω και με το προηγούμενο που σας είπα, μια μελέτη η οποία νομίζω είναι σε καλό στάδιο, έχει δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή η μελέτη της δημιουργίας του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου στο τμήμα Μυτιλίνης Κρατήγου. Υπάρχουν φυσικά και μελέτες για οδοποιίες, αλλά και μελέτες για άλλα έργα, τόσο στη Λέσβο όσο και στα άλλα νησιά, και της εφορίας αρχαιοτήτων και άλλων φορέων.